Θα δούμε λίγο να πάμε στην επόμενη διαφάνεια, στην οποία θα δούμε τα ερευνητικά δεδομένα. Ως ερευνητικά δεδομένα χαρακτηρίζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως οι βασικές πηγές στην ερευνητική διαδικασία. Η ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα έρευνας σημαίνει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται ή και δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της έρευνας δημοσιεύονται με ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Σε έναν ερευνητικό πλαίσιο, παραδείγματα δεδομένων περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, αποτελέσματα πειραμάτων, μετρήσεις, παρατηρήσεις που προκύπτουν από επιτόπια εργασία, αποτελέσματα έρευνας, καταγραφές συνεντεύξεων και εικόνες. Η έμφαση δίνεται στα ερευνητικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή. Η διαχείριση τώρα των ερευνητικών δεδομένων και η διατήρηση των δεδομένων είναι συνεχείς διαδικασίες που απαιτούν σημαντική σκέψη και επενδύοντας επαρκή χρόνο και πόρους. Πρέπει να γνωρίζετε και να αναλαμβάνετε δράσεις για την προώθηση της διαχείρισης σε όλον τον κύκλο της ζωής των δεδομένων. Σε γενικές γραμμές, ο κύκλος της ζωής της διαχείρισης των ερευνητικών δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα, από τη σύλληψη της ιδέας, τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας όσο και μετά, την ακολουθούμενη μεθοδολογία, την κατάθεση σε αναγνωρισμένων αποθετήριων, τον τρόπο παροχής ανοιχτής πρόσβασης και μακροχρόνιας διαφυλάξης. Τώρα, γιατί ανοιχτά δεδομένα. Όπως πολύ καλά μπορεί να γνωρίζετε, τα ανοιχτά δεδομένα είναι τα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από τον οποιοδήποτε. Τώρα, γιατί ανοιχτά δεδομένα. Αποτρέπουν την απώλεια δεδομένων, αυξάνουν τη χρησιμότητα, συμβάλλουν στη μακροχρόνια διατήρησή τους, στον έλεγχο της ακρίβειας τους, στη διαθεσιμότητά τους για επανάχρηση από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, στην εντατικοποίηση της έρευνας, αλλά και στον περιορισμό της αντιγραφής εργασιών, χωρίς αναφορά στις πηγές. Επίσης, ενισχύουν τη διαφάνεια και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν. Η ελεύθερη διάθεση της πληροφορίας και κατ' επέκταση των δεδομένων βελτιώνουν τη διάχυση της γνώσης με την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αντίγραφα ερευνών και επιστημονικών δημοσιεύσεων, κάτι που μπορεί επίσης να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Ακολούθως θα δούμε τις αρχές FAIR. Ας δούμε λοιπόν τι είναι οι αρχές. Είναι ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών που καθιστούν τα δεδομένα εύχρηστα, προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα. Ο όρος FAIR ξεκίνησε το 2014, ενώ οι εκδοθήσεις αρχές FAIR δημοσιεύτηκαν το 2016. Η συμβατότητα με τις αρχές FAIR επιτυχάνεται όταν η πληροφορία και τα δεδομένα είναι findable, ευρέσιμα από ανθρώπους και μηχανές. Για να είναι δυνατή η εύρεση, τα δεδομένα περιγράφονται με μεταδεδομένα. Έχουν ένα σταθερό αναγνωριστικό. Τα δεδομένα καταχωρούνται ή ευρετηριάζονται σε έναν πόρο που μπορεί να αναζητηθεί. Είναι προσβάσιμα μέσω των αποθετηρίων και συγκεκριμένων συνθηκών πρόσβασης. Για να είναι προσβάσιμα, τα δεδομένα μπορούν να αναχτηθούν από το αναγνωριστικό τους, χρησιμοποιώντας έναν τυποποιημένο πρωτόκολλο επικοινωνιών. Το πρωτόκολλο είναι ανοιχτό, ελεύθερο και γενικά εφαρμόσιμο. Επιτρέπει τη διεξαγωγή διαδικασίας, επαλήθευσης και έγκρισης όπου απαιτείται. Τα μεταδεδομένα είναι προσβάσιμα, ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Είναι διαλειτουργικά με άλλα συστήματα και τεχνολογίες. Για να είναι διαλειτουργικά, τα δεδομένα χρησιμοποιούν μια επίσημη, προσβάσιμη, κοινόχρηστη και ευρέως εφαρμόσιμη γλώσσα για την εκπροσώπηση της γνώσης, χρήση λεξιλογιών που ακολουθούν τις αρχές FAIR και είναι επαναχρησιμοποιήσιμα από άλλους. Για να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, τα μεταδεδομένα περιγράφονται πλούσια με μια πλειάδα ακριβών και σχετικών χαρακτηριστικών και απελευθερώνονται με σαφή και προσβάσιμη άδεια χρήσης, ενώ τα δεδομένα σχετίζονται με λεπτομερή προέλευση, πληρούν τα διεθνή πρότυπα
που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τομέα. Ακολούθως θα σας μιλήσει λίγο η Έλλη για την ανοιχτή επιστήμη στην Ευρώπη και θα αναλύσει το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων. Ευχαριστώ, Νατάσα. Πριν συνεχίσουμε να πω ότι ό,τι θέλετε, ό,τι ερωτήσεις και απορίες υπάρχουν στο chat ή στο Q&A. Ακούτε, ναι, τις μαζεύουμε, τις συλλέγουμε στο chat ή στο Q&A, οπότε μπορείτε να καταφύγετε εκεί πέρα και να κάνετε τις ερωτήσεις σας, θα τις απαντήσουμε στο τέλος. Λογικά, ό,τι προβλήματα υπήρχαν να μας ακούτε, από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε συνεχίζω εγώ την παρουσίαση. Για να δούμε λίγο πώς έχει εξελιχθεί η ανοιχτή πρόσβαση ανά τα έτη στην Ευρώπη και στα χρηματοδοτικά προγράμματα που από το 2007 μέχρι σήμερα. Το 2007 είχαμε το FP7, το Framework Program 7, όπου είχε πιλωτικά την ανοιχτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις ως μία από τις προϋπόθεσεις. Δεν ήταν τότε προϋπόθεση, ήταν κάτι πιλωτικό. Το 2013 με τον ορίζοντα 2020 έγινε προϋπόθεση ότι οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από τα έργα του ορίζοντα 2020 θα είναι ανοιχτής πρόσβασης. Και έκτοτε, μετά από λίγο, πιλωτικά ξεκίνησε το ίδιο και για τα ανοιχτά δεδομένα, να δούμε πώς μπορούν για να εξερευνήσουν λίγο την ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα και ποια θα είναι τα ωφέλη και πώς μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική η διαχείρισή τους. Το 2017, τελικά, με μια τροποποίηση στο ήδη υπάρχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις, έχουμε πλέον και τα δεδομένα ότι πρέπει να είναι προϋπόθεση να είναι ανοιχτής πρόσβασης. Συγγνώμη. Και από το 2021 με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα το Ορίζοντα Ευρώπη, όχι μόνο τα δεδομένα και οι δημοσιεύσεις, αλλά και άλλες πτυχές όπως τις ανέλησε πριν η Νατάσα, θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η ερευνητική διαδικασία και θα πρέπει να κατατίθενται με ανοιχτές πρακτικές τα δεδομένα. Από το 2017 και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει τις πολιτικές αυτές που έχει θέσει περί ανοιχτότητας έχει δημιουργήσει ξεκίνησε τη δημιουργία του European Open Science Cloud, του Ευρωπαϊκού Νεύθους Ανοιχτής Επιστήμης, διαφορετικά για το οποίο θα σας μιλήσω τώρα. Τι είναι το European Open Science Cloud? Είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το σύννεφο. Είναι μέρος στρατηγικής για την νέα ψηφιακή αγορά και τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Όλα αυτά έγκυται κάτω από την έρευνα και καινοτομία, τη μεγάλη στρατηγική της Ευρώπης. Είναι ένα ηθικό, ανοιχτό, ασφαλές και οικονομικά αποδεκτό αποδοτικό περιβάλλον για την υποστήριξη των πρακτικών ανοιχτής επιστήμης και της επιστημονικής επικοινώνησης ή αλλιώς scholarly communication στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που σημαίνει ότι είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο θα διασυνδέονται όλες οι υπηρεσίες και τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα τα οποία υπάρχουν πάνω σε αυτές τις υπηρεσίες και θα είναι πιο εύκολη η αναζήτηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών για τη διαχείριση των δεδομένων που θέλουμε, είτε αυτό θα είναι για να ψάξουμε να βρούμε π.χ. σε ένα αποθετήριο κάποια πληροφορία ή κάποιο δεδομένο ή ένα σύνολο δεδομένων, είτε θα είναι κάποια υπηρεσία που θα αφορά την ανάλυση των δεδομένων ή ένα εργαλείο για την ανάλυση των δεδομένων, είτε θα είναι απλά μια υπηρεσία ή ένα εργαλείο για ανωνυμοποίηση, παραδείγματος χάρη, των δεδομένων και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά θα είναι το κοινό σημείο στο οποίο θα ανατρέχουν οι ερευνητές αυτό το ασφαλές της περιβάλλον για να κάνουν την έρευνά τους και να διαμοιραστούν τα δεδομένα τους με άλλους ερευνητές. Τι ισχύει τώρα? Αυτό που ισχύει, το mandate το λεγόμενο, βρίσκεται στο άρθρο 29,2 του ορίζοντα 2020. Όπως είπαμε, είναι να υπάρχουν δημοσιεύσεις σε ανοιχτή πρόσβαση, να γίνεται η κατάθεση και των δεδομένων, όχι όλων αυτών που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, και να υποβάλλεται ένα σχέδιο διαχείρισης δεδομένων μαζί με τα παραπάνω, με τη λήξη του έργου. Το ρητό, το μότο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι «As open as possible, as close as necessary», γιατί είναι
φυσιολογικό ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτά όλα μας τα δεδομένα. Κάποια είναι ευαίσθητα δεδομένα, περιέχουν έτσι πιο προσωπικές πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα δεδομένα. Οπότε επιλέγουμε ποια πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις πριν βάλουμε τους περιορισμούς πρόσβασης. Αυτά τα δεδομένα είναι να ακολουθούν τις φέρα αρχές, όπως ανέλησε η Νατάσα, και να είναι τεκμηρωμένες οι διαδικασίες για τη διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, ώστε όποιος επιστήμονας θέλει να ξανακάνει την ίδια διαδικασία και να βρει τα ίδια αποτελέσματα όπως τα βρήκαμε εμείς, να την επαληθεύσει ή και να την προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, να μπορεί και να ξέρει πώς μπορεί να το κάνει. Σε αυτό πρέπει να προσέξουμε τα embargo periods, που σε κάποιες επιστήμες κυμαίνονται από 6 μέχρι 24 μήνες πριν παρθεθούν ανοιχτά τα δεδομένα. Τώρα το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων. Τι είναι? Είναι ένα παραδοτέο και ενδυνάμει έγγραφο. Ενδυνάμει γιατί το ξεκινάμε και θα το παραδώσουμε στο τέλος του έργου, αλλά στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια του έργου πρέπει να το γίνεται αναθεωρήσεις. Βάζουμε τις πληροφορίες, νέες πληροφορίες με βάση τα νέα δρόμενα και τις εξελίξεις που υπάρχουν και αποτελείται τεκμηρίωση των διαδικασιών στην ουσία της διαχείρισης και κοστολόγησης των δεδομένων. Τι δεν είναι μέθοδος αξιολόγησης της πρότασης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε κανένα ενδιαφέρον, δεν δείχνουμε κανένα ενδιαφέρον στο σχέδιο διαχείρισης δεδομένων, γιατί αποτελεί ένα σημαντικό έγγραφο, το οποίο το λαμβάνουν πολύ υπόψη. Πρέπει να είναι σωστά δομημένο, να περιέχει την πληροφορία έτσι όπως την χρειάζονται. Ποια δεδομένα αφορά? Δεδομένα και μεταδεδομένα έρευνας που είναι χρήσιμα για την επαλήθευση και επικύρωση των συμπερασμάτων που δεν φύγουν τα πνευματικά δικαιώματα, που δεν είναι προσωπικού ή και ευαίσθητου περιεχομένου, γιατί αυτά τα δύο τελευταία έκειται σε περιορισμούς πρόσβασης. Συγγνώμη για τη διαφάνεια που είναι έτσι, για κάποιο λόγο έχει τροποποιηθεί. Άλλα κατέργαστα ή επιμελημένα δεδομένα και μεταδεδομένα επίσης πρέπει να κατατίθενται. Δηλαδή πρέπει, όπως ανέφερε η Νατάσα, στο provenance, στις φέρα αρχές, ένας μεγάλος, γίνεται μεγάλη έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση. Οπότε ένα από αυτά που πρέπει να προσέχει κανείς είναι να μπορέσει ο επιστήμονας που θα θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα τα δικά μας να έχει τις σωστές πληροφορίες ακόμα και από την αρχή των δεδομένων, τα raw data, τα κατέργαστα δεδομένα. Και φυσικά να ξέρει και τι διαδικασίες θα ακολουθήσει. Πρέπει να έχουμε τις διαδικασίες και τα εργαλεία ή το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε για να τα επεξεργαστούμε, προκειμένου να μπορέσει και αυτός να εξάγει τα ίδια ακριβώς συμπεράσματα, ακολουθώντας τις ίδιες ακριβώς γραμμές, έτσι όπως τις είχαμε προβλέψει. Οι περιορισμοί πρόσβασης που έγκυται σε κάποια δεδομένα θα πρέπει να περιγράφονται εκ των προτέρων στο σχέδιο διαχείρισης δεδομένων και όχι σε κάποια από τις τροποποιήσεις που λέγαμε. Πότε γίνεται η παράδοση του σχεδίου? Στο στάδιο πρότασης δεν είναι απαραίτητο, αλλά ενθαρρύνεται πάρα πολύ και αυτό που ενθαρρύνεται κυρίως, η πληροφορία που ενθαρρύνεται να υπάρχει μέσα στο σχέδιο διαχείρισης δεδομένων είναι το είδος των δεδομένων που θα συλλεχθούν ή θα δημιουργηθούν από το έργο, ποια πρότυπα θα χρησιμοποιηθούν, πώς θα γίνει η κοινή χρήση διάθεση αυτών των δεδομένων, αν γίνει και γιατί, και πώς θα επιμεληθούν και θα διατηρηθούν αυτά τα δεδομένα. Στο στάδιο υλοποίησης, αφού έχει ξεκινήσει το έργο και πριν τη λήξη του, θα πρέπει να υπάρχει μια πρώτη έκδοση του παραδοτέου εντός του πρώτου εξαμήνου και να υπάρχουν συχνές αναθεωρήσεις με την τελική, βέβαια, πριν την λήξη ή ακόμα και μετά τη λήξη του έργου.
Η ρήτρα εξαίρεση, το λεγόμενο opt-out, πότε ισχύει? Φυσικά όλα τα έργα δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή κάποια βασικά έργα δεν έχουν καν δεδομένα σαν παράγωγο της έργας. Οπότε σε αυτά τα έργα δεν ισχύει το data management plan, το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων, δεν θα πρέπει να παραδώσουν κάτι. Επίσης, δεν μπορούν να το αποφύγουν το data management plan και έργα τα οποία έτσι φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση να καταπατούν πνευματικά δικαιώματα ή ότι δεν είναι σύμφωνα με το στόχο του έργου ή περιέχουν απόρριτα στοιχεία. Και αυτό είναι το template της, του ορίζοντα 2020 για τα δεδομένα, για τη διαχείριση δεδομένων. Όπως βλέπετε, υπάρχουν αριθμημένα αριστερά τα components, τα περιεχόμενα. Υπάρχουν 6 κατηγορίες. Η πρώτη είναι το data summary. Εδώ λέμε πώς έγινε η συλλογή της πληροφορίας, ποια είναι η σχέση με τα objectives του έργου μας, ποια είναι τα format που θα δημιουργηθούν και γενικότερα ποιο είναι το γενικό overview της έρευνάς μας και πώς συνδέεται με τα δεδομένα που θα συλλέξουν. Στο δεύτερο σημείο, στα FAIR δεδομένα, ξεκινάει σιγά σιγά να αναλύει το FAIR που έδειχνε πριν η Τάσα. Οπότε έχει κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτό, σχετικά με τα μεταδεδομένα που θα χρησιμοποιήσει. Θα πρέπει να ξέρουν το σχήμα μεταδεδομένων το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να ξέρουν αν υπάρχει versioning αυτών των δεδομένων, αν υπάρχουν κάποια standards που έχουν χρησιμοποιηθεί. Εξίσου, για να είναι προκειμένου να είναι διαλειτουργικά, αν εκεί που θα κατατεθούν στο καταθετήριο που θα κατατεθούν τα δεδομένα και οι δημοσιεύσεις, αν είναι, πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι διαλειτουργικά με άλλα συστήματα και μπορούν να γίνουν, να διασυνδεθούν και με άλλα δεδομένα. Και γενικότερα όλες αυτές οι πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση, με τα δεδομένα, πρωτόκολλα, vocabularies, όλα υπάρχουν εδώ πέρα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε. Σημείο 3, allocation of resources. Έχουμε βάλει στις χρήσιμες πηγές στο τέλος που θα δείτε στην παρουσίαση κάποια links, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και βοηθούν, μπορούσατε να τις συμβουλευτείτε για να βοηθηθείτε στην κοστολόγηση της διαχείρισης των δεδομένων σας. Περιέχει μέσα ερωτήσεις όπως αν θα έχετε κάποιον συγκεκριμένο data manager. Για παράδειγμα, αν θα χρειαστείτε ένα data manager, θα πρέπει να γνωρίζετε ποιο το προσωπικό, πόσο προσωπικό θα χρειαστεί γι' αυτό, ποια εργαλεία ή νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες ίσως προκύψουν, δηλαδή θα αποθηκευτούν σε κάποια βάση δεδομένων τα δεδομένα κατά την ανάλυση τους. Θα χρειαστεί να δημιουργηθεί κάτι καινούριο για την αποθήκευση, για την ανάλυση αυτών. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Ανάλογα με το τι επιλέγετε εσείς να ακολουθήσετε, ποιον δρόμο, γιατί κάποιες υπηρεσίες τις βρίσκετε και μέσα από τα ιδρύματά σας, οπότε είναι δωρεάν συνήθως. Κάποιες όμως θα πρέπει να τις αγοράσετε, να τις χτίσετε εσείς εξ αρχής, οπότε είναι φυσιολογικό ότι το κόστος ανεβαίνει. Έχει για data security, το 4 το σημείο για το data security. Θα πρέπει να είναι γνωστό το πώς γίνεται το recovery των δεδομένων και το τι υπηρεσία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αυτό και για την επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων και για το πώς θα έχει, ποια υπηρεσία θα έχετε επιλέξει εσείς ή με ποιον τρόπο θα έχετε επιλέξει εσείς να βάλετε τον περιορισμό της πρότασης στα ευαίσθητα σας δεδομένα. Σημείο 5 έχει τον κώδικα ηθικής διοντολογίας, ας πούμε. Και εκεί θα πρέπει να αναλύσετε λίγο ποια είναι τα αποτελέσματα μετά από τη συμβουλή που είχατε με το ethics review, με το board του ιδρύματός σας ή του φορέας σας.
Και το έκτο το σημείο, εντάξει, είναι για γενικά στοιχεία. Υπηρεσίες για δεδομένα. Φυσικά αναλύσαμε και για τον κύκλο ζωής των δεδομένων και για τα, για τα σχέδια διαχείρισης δεδομένων, οπότε υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες προφανώς που μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη διαχείριση και διατήρηση που απαιτείται. Το OpenAI έχει κάποιες υπηρεσίες γι' αυτό και μπορεί να διευκολύνει την προσπάθειά σας. Μία είναι το Zenodo, που οι περισσότεροι γνωρίζουν, είναι ένα καταθετήριο γενικής χρήσης, το οποίο συλλέγει και αποθηκεύει και διατηρεί πληροφορίες όπως από μάλλον presentations, όπως η σημερινή που θα ανεβάσουμε, όπως δημοσιεύσεις, σύνολα δεδομένων, επίσης software, λογισμικό που έχει προκύψει και είναι ανοιχτής πρόσβασης και ό,τι άλλο δεδομένο είναι, έχει προκύψει από την έρευνά μας. Το OpenDMP είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση, για το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων. Δεν είναι αυτή τη στιγμή σε τελική μορφή, αλλά θα έχουμε το launch του λογικά μέχρι τον Ιούνιο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, και είναι ένας πιο διαδραστικός τρόπος για να κάνετε το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων σας, να το δημιουργήσετε και κατευθείαν με πολύ απλούς τρόπους και ακολουθώντας 2-3 βήματα έχετε το έτοιμο του σχέδιου διαχείρισης δεδομένων σας, το οποίο παρεπιπτόντως διασυνδέεται και με το Opener και με την Ευρώπη, συνεπώς, και αυξάνει έτσι την επικύρωση των αποτελεσμάτων μας. Το Amnesia, το Amnesia είναι για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων μας, σε περίπτωση που, ας πούμε, έχουμε κάνει κάποια έρευνα, έχει δεδομένα όπως zip codes, διευθύνσεις, ονόματα, αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο είναι σε beta και αυτό αυτή τη στιγμή, βοηθάει στο να μπορέσουμε να κάνουμε, να βγάλουμε κάποια... Να βγάλουμε κάποια από αυτά τα δεδομένα, να μην είναι πλέον ανιχνεύσιμα, ας το πούμε έτσι. Ακόμα και το να διασυνδεθούν με άλλα σύνολα δεδομένα. Και μια μεγάλη υπηρεσία, θεωρείται υπηρεσία, είναι το National Open Access Desks. Είναι πιο προσωποποιημένη αυτή η υπηρεσία. Και είμαστε όλοι εμείς σε κάθε χώρα, από έναν έως δύο οργανισμούς και πλέον μπορούν να γίνουν μέλη και άλλοι όσοι επιθυμούν. Αυτό είναι καλό να το, θυμήθηκα. Ναι, όσοι επιθυμούν, πλέον το Opener είναι legal entity, οπότε εάν θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν στις... στα ενδιαφέροντά σας, μπορείτε και εσείς να γίνετε μέλη. Και υπηρεσίες για Ελλάδα και Κύπρο. Από αριστερά είναι της Ελλάδας, από δεξιά είναι της Κύπρου, λίγο πιο, στα πιο εθνικά, στο εθνικό επίπεδο. Έχουμε από αποθετήρια δεδομένων, έχουμε το Helix, το οποίο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις δεδομένα και κάποιες υπηρεσίες για τα labs, τα laboratories, τα εργαστήρια. Έχουμε τα αποθετήρια Healing δεδομένων του ΣΕΑΒ, τα οποία είναι ήδη, έχουν ξεκινήσει να παράγονται, να δημιουργούνται, οπότε θα γίνουν, δεν γνωρίζω τώρα, λογικά μπορούν να σας απαντήσουν στις ερωτήσεις τα κορίτσια από τον ΣΑΛ, αλλά αυτά τα αποθετήρια θα διασυνδεθούν με το Helix, προκειμένου να έχουμε έτσι μια κοινή πλατφόρμα όπου όλοι μπορούμε να πηγαίνουμε και να βρίσκουμε από όλη την Ελλάδα πληροφορίες. Οι υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων είναι επίσης στο Helix. Θα είναι σε εξέλιξη κάποιες υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων σε συνεργασία με το Αθηνά, με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το GRNET, την ΕΔΕΤ, η οποία είναι εδώ και χρόνια πάροχος πολλών εξαιρετικών έτσι, υπηρεσιών που βοηθούν την έρευνα, από virtual machines, από
πρόσβαση στο διαδίκτυο, από, όλες, από τα Edge Room, όλες αυτές τις υπηρεσίες τις γνωρίζετε και τις χρησιμοποιείτε ίσως καθημερινά. Και έχουν και κάποιες πιο στοχευμένες επιστήμες, όπως βιοπληροφορική και με το Elixir GR. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που μπορείτε να συμβουλευτείτε. Το Apollonis για τα γλωσσικά δεδομένα, για τη γλωσσική... Ναι, για τα γλωσσικά δεδομένα, και αυτά είναι απλά σαν παραδείγματα. Υπάρχουν πολλά, πολλές υπηρεσίες ανά την επιστήμη στην Ελλάδα. Στα αποθετήρια της Κύπρου έχουμε τη Λύκη, την Κτίθε, την Γνώση και την Κυψέλη. Νατάσα, ίσως μπορεί να σας πει περισσότερα με τη λήξη του webinar. Και οι υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων έχουν την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων. Κάποιες χρήσιμες πηγές, πάνω σε αυτά που αναφέραμε, υπάρχει το μοντέλο του DCC, Digital Creation Center, για τη διαχείριση δεδομένων, υπάρχει το εργαλείο που σας έλεγα για την κοστολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων, υπάρχει το πόρταλ του ανοιχτού νέφους του European Open Science Cloud, το οποίο μπορείτε να δείτε και να μπείτε και να εξερευνήσετε τις υπηρεσίες που ήδη έχουν διασυνδεθεί από την Ευρώπη, και σιγά σιγά αυτό παίρνει μεγαλύτερη έκταση, φυσικά είναι ακόμα σε πολύ πρωιμό στάδιο, οπότε εκεί θα διασυνδεθούν και άλλες υπηρεσίες. Τις σφαίρα αρχές, μπορείτε να ενημερωθείτε για το πώς ξεκίνησαν και ποιος είναι ο σκοπός τους περισσότερο στο πρότυπο έγγραφο. Για τον Ήρωος 2020, να δείτε και εσείς το... Εγώ είχα απλά το print screen, μπορείτε να δείτε το template που υπάρχει για το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων. Πολύ σημαντικό, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί εχθές ή προχθές βγήκε ένα καινούριο... Είχαμε την κοινοποίηση μιας νέας σειράς, έτσι, από υλικό, που είναι τα Top 10 Fair Data and Software Things. Και εκεί μπορείτε να δείτε, αναλόγως με την επιστήμη που απασχολείστε, περισσότερο δομημένα και στοχευμένα παραδείγματα για το πώς μεταφράζονται οι fair αρχές στη δική σας επιστήμη. Τι σημαίνει δηλαδή, ποια σχήματα μεταδεδομένων συγκεκριμένα έγκυται στη δική σας κατηγορία και ποια μπορείτε να επιλέξετε, έτσι λίγο πιο εξειδικευμένες και στοχευμένες απαντήσεις στα αυτά που ήδη υπόθηκαν σήμερα. Και το UK Data Archive, ναι, ένας οδηγός για να δείτε πώς θα διαχειριστείτε τα δεδομένα σας, και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φυσικά, γιατί πάνω σε αυτά κινούμαστε κυρίως. Εννοώ για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ήταν το webinar. Είμαστε έτοιμες να δεχτούμε ερωτήσεις. Νατάσα, μ' ακούς? Θα κάνω λίγο... Θα δω αν μπορώ να κάνω unshared screen για να δω τα σχόλια. Ωραία. Ερωτήσεις? Απορίες? Πάνω σε αυτά που υπόθηκαν? Α, βλέπω στο Q&A. Ο Ιωάννης Ταμπόσης λέει, θα με ενδιέφερε να ακούσω και τη συμβατότητα με το GDPR. Ναι, αυτό είναι κάτι που είναι... πολύ καλό. Μπορούμε να το εντάξουμε στη σειρά αυτών των webinar και να είναι ένα πιο... αν θα σας ενδιαφέρει, μπορούμε να κάνουμε ένα πιο εξειδικευμένο webinar μόνο για το GDPR, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση, πιστεύω. Δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε εμείς. Είπαμε, αναφέραμε κάποια πράγματα για το privacy, αλλά ναι. Ωραία, το έχω γράψει εδώ, θα μιλήσω και με τους συναδέλφους μου, να δω πότε βολεύει, αλλά ωραία. Πώς μπορούμε να γίνουμε μέλη στο Opener? Συγγνώμη, είμαι και λίγο άρρωστη. Πώς μπορούμε να γίνουμε μέλη στο Opener? Λοιπόν, μισό λεπτά, να σας δείξω τι εννοώ.
Μέλη με την έννοια του μέλους, όχι, αλλά σαν οργανισμοί μπορείτε να κάνετε την αίτηση για να πάρετε μέρος στο Legal Entity και στο NoadSeed. Θα σας στείλω αμέσως το link. Στο link που μόλις φαίνεται. Στο link αυτό που μόλις έστειλα, μπορείτε να δείτε κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Και κάτω-κάτω στο τέλος έχει, τα στοιχεία επικοινωνίας με τους συναδέλφους. Μπορείτε να δείτε εδώ δύο διαφορετικά emails με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε εφόσον το σκέφτεστε και να σας καθοδηγήσουν αυτοί το συγκεκριμένο σκοπό. Η Δανάη Τσαμπουράκη ρωτάει τι εννοείται με τη ρήτρα εξαίρεσης Jeopardize Main Project Objectives. Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα. Η παρουσίαση, βλέπω ταυτόχρονα πολλές ερωτήσεις, η παρουσίαση θα σταλεί, ναι, μαζί με τα recordings, σήμερα κάποια στιγμή αργότερα, μέσα στη μέρα, οπότε μην ανησυχείτε γι' αυτό. Και οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις θα σταλθούν επίσης, όπως και την προηγούμενη φορά. Με τη ρήτρα εξαίρεση, δηλαδή, εάν τελικά δούμε τα δεδομένα που ίσως συλλεγούν δεν έχουν σχέση με το έργο, δεν είναι σύμφωνα με το στόχο, τότε δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Νατάσα. Okay. Θα περάσω σε άλλη. Θα απαντήσουμε εν καιρό. Θα απαντήσουμε αμέσως μετά σε αυτήν την ερώτηση. Μισό λεπτό να δω και τις υπόλοιπες, γιατί αποσυντονίζομαι αυτή τη στιγμή. Προκειμένου να αποφευχθεί το ρίσκο διαρροής, personal. Δεν μπορεί να μιλήσει να φάσει γιατί. Μισό λεπτάκι. Γιατί υπάρχει ένα θέμα με την πλατφόρμα. Νατάσα. Τώρα μπορώ να σας... Ναι. Α, έλα. Είναι εντάξει. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα, προφανώς. Εντάξει. Ωραία. Γιατί πήρα εγώ φορά εδώ πέρα για να σε ρωτήσεις, λοιπόν. Όχι. Είναι εντάξει. Ωραία. Προκειμένου να... Το ρίσκο διαρροής personal data φαντάζομαι ότι μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μια μορφή ψευδανωνυμοποίησης. Φυσικά και θα μπορούσε είναι η απάντηση. Η Δανάη λέει υπάρχει υποχρέωση ανωνυμοποίηση των δεδομένων ή ερευνητικά δεδομένα που περιέχουν πολλά προσωπικά δεδομένα καλύπτονται από τη ρήτρα εξαίρεσης. Υπάρχει υποχρέωση ανωνυμοποίηση. Τα βλέπεις, Νατάσα? Ναι, τα βλέπω. Για προσωπικά δεδομένα καλύπτονται από ρήτρα εξαίρεσης. Σωστά. Παρόλα αυτά... Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αν υπάρχουν υποχρέωσεις ανωνυμοποίησης, δεν υπάρχει υποχρέωση. Αν δεν τα διαμοιραστούν τελικά, δεν χρειάζεται καν και να τα ανωνυμοποιήσουν. Αλλά αν θα διαμοιραστούν και αναλόγως με το πώς θα το επιλέξετε εσείς να γίνει αυτό, πώς ανοιχτά θα είναι. Γιατί μπορείτε, ας πούμε, να βάλετε μια ρήτρα, εσείς στην πρόσβαση, που να λέει ότι πρέπει να μου ζητήσει την άδεια
αυτός που θα θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Για να του δώσω εγώ τα δεδομένα μου, κάπως έτσι. Τα δεδομένα θα πρέπει για να είναι δομημένα να ακολουθούν κάποιο πρότυπο ή οντολογία. Ναι, θα πρέπει να ακολουθούν σίγουρα το σχήμα των δεδομένων της επιστήμης που... Δεν ξέρω ποια επιστήμη είσαστε συγκεκριμένα, αλλά σίγουρα ένα σχήμα δεδομένων το οποίο βοηθάει σε πολλούς τρόπους. Βοηθάει και στη μηχαναγνώσιμη έτσι, μορφή, τα κάνει μηχαναγνώσιμα, οπότε μπορούν να διασυνδεθούν και με άλλα συστήματα και δεδομένα. Και οντολογία, ναι, επίσης, ανάλογα με την επιστήμη σας, ναι. Τώρα πρέπει να δω και τα υπόλοιπα. Έχεις βρει κάποια... Όχι, αυτά τα έξι είναι που υπάρχουν στο εδώ. Στο chat. Ναι, απλά έχει αναφέρει η Σίλβια ότι όταν υπάρχουν θέματα προσωπικών δεδομένων, μπορεί κάποιος να ζητήσει εξαίρεση. Είναι αυτό που είχαμε... Απάντησε στην ερώτηση. Ναι, απάντησε στην ερώτηση. Ναι. Κατά την παράδοση του Data Management Plan. Πιο πάνω, δεν ξέρω αν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Α. Λέει, ποιος το λέει αυτό, η φύση, όχι. Ευχαριστούμε πολύ για τα γεωχωρικά... Γεωγραφικά δεδομένα. Είναι σημαντικά και σε καταλέγονται σε αυτά που συγκεντρώνεται πλέον. Ναι, σωστό. Δεν κάναμε κάποια πιο εξειδικευμένη έτσι, αναφορά. Όχι. Καλημέρα. Αναφερθήκατε σε πρότυπα σε ευρωπαϊκό διεθνές επίπεδο βιοπολιτισμού. Καλημέρα. Αναφερθήκατε. Δεν βλέπω όμως ποιος το είπε αυτό. Α, Άννα. Καλημέρα. Πρότυπα. Υπάρχει κάποιο υφιστάμενο σε ευρωπαϊκό διεθνές επίπεδο το οποίο ακολουθείτε. Νατάσα. Ναι. Εξαρτάται το πρότυπο, εξαρτάται το αν είναι πρότυπο για διαχείριση στα ελληνικά. Information exchange. Μ' ακούτε. Ναι. Νατάσα. Έλα, Έλλη. Ωραία. Συγγνώμη. Όχι, νομίζω εγώ έγινα μιούτ. Λοιπόν. Ναι, για information exchange υπάρχει το IPMH και υπάρχουν και διάφορα άλλα πρότυπα ανάλογα με τη χρήση που θέλετε να... στη διαχείριση των δεδομένων που αναφέρεστε, ανάλογα με το στάδιο. Και πάνω ανάλογα με την επιστήμη. Η ανταλλαγή πληροφορίας, μας το αναφέρει πιο κάτω. Ναι, ανταλλαγή πληροφορίας. Δεν βλέπω. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, θα μας συγχωρέσω γιατί πρώτη φορά χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα. Αυτό έλεγα τώρα. Αυτό ότι πρώτη φορά χρησιμοποιούμε αυτή την πλατφόρμα και αυτό το κάναμε για να πούμε μεγαλύτερη... Τεχνικά προβλήματα. Κάποιες άλλες ερωτήσεις. Εντάξει, είπαμε για τις διαφάνειες ότι θα διαμοιραστούν μετά. Δεν καταλαβαίνω. Βλέπω μια ερώτηση, αλλά δεν βρίσκω την αρχή της μάλλον. Ή δεν μου τη δείχνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Μου λέει, ή για οποιοδήποτε άλλο αιτιολογημένο λόγο κατά την παράδοση του DNP ή όταν πρόκειται για πατέντα. Ήταν η απάντηση της Σίλβιας στο προηγούμενο θέμα. Α, ήταν η απάντηση. Ναι. Α, η Σίλβια. Ναι. Okay.
Βλέπω και όλες, υπάρχουν θέματα με δεδομένα εκτός Ευρώπης. Αν υπάρχουν θέματα με δεδομένα εκτός Ευρώπης. Α, τώρα βρήκα τις. Ναι, βλέπω παντού. Είναι λίγο περίεργο το... Συγγνώμη, είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω. Αποσυντονίζεσαι εύκολα με αυτά τα δύο. Ναι, παράλληλα. Τι εννοείται αν υπάρχουν θέματα με δεδομένα εκτός Ευρώπης? Όχι, εντάξει, θα μας βάλουν. Α, μάλλον αν το συνδέσουμε με το GDPR που... Α, που ήταν η προηγούμενη ερώτηση. Α, ναι, μήπως υπάρχουν θέματα. Αυτό... Okay. Ναι, αν το συνδέσουμε με το GDPR. Πλέον όλες οι μεγάλες εταιρείες και όλοι οι providers υπηρεσιών έχουν μεριμνήσει για το GDPR. Και πέραν αυτού, στο European Open Science Cloud, αυτά τα θέματα έχουν λυθεί ήδη από τα πρώιμη. Είπαμε ότι μπορεί να είναι σε πρώιμο στάδιο, αλλά είναι ήδη λυμμένα τα θέματα. Έχουν θέματα με δεδομένα της Ευρώπης. Ναι, για τη συλλογή ενέργεια και την αποθήκευση. Αλλά πιο συγκεκριμένα μπορούμε να είναι στο εξειδικευμένο webinar καλύτερα. Είναι, νομίζω θα είχε μεγάλη σημασία. Ναι. Γνωρίζετε εάν θα απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρακτική του Gold Open Access με καταβολή αμοιβής? Α, στο Horizon Europe, στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα ισχύει από το 2021, δεν θα υπάρχει ο δρόμος, το hybrid που λέμε. Καταργείται. Δεν είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε έχουμε μόνο δύο δρόμους, πράσινο και χρυσό. Και λέει, δεν γνωρίζετε αν θα απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρακτική του Gold Open Access με καταβολή. Δεν το γνωρίζω αυτό, όχι. Γνωρίζω ότι... ή δεν ξέρω να τάσσε... Όχι, Έλλη, ούτε και εγώ το γνωρίζω. Γνωρίζω απλά ότι η καταβολή αυτής της αμοιβής αποτελεί ένα... είναι reimbursable. Όπου τα ελληνικά μου παιδί μου. Ναι, εντάξει. Ότι θα μπορούν, ότι είναι επιλέξιμο έξοδο. Καταβολής. Το κανάξεις. Κάποια άλλη ερώτηση? Ερώτηση, ας πούμε, γιατί ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά των webinar. Τώρα αυτό ήταν λίγο πιο... Θα ανακαλύψουμε πολλά θέματα. Και να είναι λίγο πιο ευρύ το περιεχόμενό του. Οπότε ίσως κάτι σε πιο εξειδικευμένο ή σε κάτι θέμα. Ωραία. Σε ποια επιστήμη, ας πούμε, ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε σκοπό και στη συνεργασία με το RDA να κάνουμε κάποια βιοπληροφορική. Βιοπληροφορική και βιοιατρική, λέει. Μπορούν να προωθηθούν οι διαφάνειες, εννοείται ότι μπορούν να προωθηθούν στη κοινότητα και όλα τα links που υπάρχουν και το υλικό που έχουμε χρησιμοποιήσει. Υπάρχει δυνατότητα να ορίσουμε εμείς δεδομένα που είναι εμπιστευτικά και να τα εξαιρέσουμε από την ελεύθερη πρόσβαση. Ναι, είναι σωστά. Είναι στους περιορισμούς της πρόσβασης που θέτετε εσείς. Ναι, ακριβώς, ναι. Ότι κλινικές μελέτες και αυτά γνωρίζουμε ότι είναι λίγο... Ανθρωπιστικές επιστήμες. Το γράφει και αυτό. Ωραία, αν δεν... Δεν ναι. Όχι, περίπου. Έχουμε και στο άλλο. Ναι, υπάρχει ακόμα.
Έχω μπερδευτεί με την πλατφόρμα, μισό λεπτάκι. Οι ερωτήσεις είναι στο Q&A. Στην ερώτηση που λέει, επειδή εμείς δεν βλέπουμε ερωτήσεις, καλό θα είναι να τις διαβάζετε. Α, συγγνώμη. Νομίζαμε ότι το βλέπουμε. Okay. Έτσι και αλλιώς θα δοθούν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Εδώ, Νατάσα. Όχι, τα έχουμε, όχι, τα έχουμε απαντήσει. Νατάσα. Ναι, Νέλη, σε ακούω. Νομίζω ότι τα έχουμε απαντήσει. Ναι. Οπότε να το κλείσουμε σιγά-σιγά, να δούμε... Ναι. Τι, εγώ έχω βάλει εδώ πέρα σαν προτεραιότητα το GDPR, να δούμε, φαίνεται ότι θα είχε ενδιαφέρον. Ναι, είναι πιο εξειδικευμένο. Να ενημερώσω και κάνουμε, ξέρεστε, να κάνουμε κάποια webinars λίγο πιο εξειδικευμένα σε αναεπιστήμη. Και μπορούμε σε αυτό, θα έχουμε κάποιους καλεσμένους, κάποιους experts και από το εξωτερικό, μπορούμε να εμπλέξουμε και αυτούς. Σε αυτό. Ωραία. Ναι. Ναι, αυτό τώρα σκέφτομαι δυνατά. Δεν πειράζει. Μπορεί να σταλεί μια λίστα. Ναι, μπορούμε να σταλεί μια λίστα, αλλά καλύτερα θα είναι να γίνει και κάτι πιο εξειδικευμένο. Θα στείλω μετά μια φόρμα αξιολόγησης. Αν μπορεί να γράψει στο... Στα επιπλέον, κάτω στη τελευταία ερώτηση, δεν θυμάμαι πώς είναι. Αν μπορείτε να γράψετε τι ακριβώς θα θέλατε, έτσι πιο στοχευμένο, γιατί και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες σας, της κοινότητας και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και μάλιστα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί κάθε χώρα έχει και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Και ανάγκες. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και για κάθε επιστήμη τι χρειαζόμαστε εθνικά. Τα μαθηματικά webinars, επειδή heritage, okay. Αλλά ναι, επειδή θα στείλουμε μαζί με τα recording και αυτή τη φόρμα, παρακαλώ να τη συμπληρώσετε που θα θέλετε να δείτε για να μπορέσουμε... Για να γνωρίζουμε. Ναι, για να γνωρίζουμε και να ετοιμάσουμε υλικό. Okay. Ωραία, οπότε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το... Πάνω σας, αρχικά. Ευχαριστούμε. Μπήκατε στον κόπο να... Μας να παρακολουθήσετε. Κάνουμε... Ναι, ναι, να μας παρακολουθήσετε. Εμείς χαρήκαμε να αρχίσουμε αυτό και θέλουμε να δούμε... Φυσικά το κάνουμε για εσάς, οπότε ό,τι απαιτείτε και ό,τι έτσι feedback έχετε είναι καλοδεχούμενο πάντα. Και για να γίνουμε και καλύτεροι έτσι όλοι μαζί. Ευχαριστούμε. Εσένα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ωραία. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο.